Très chers camarades, je vais essayer de pas être long. Αγαπητοί συντροφοί, θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Σας βεβαιώ ότι δεν θα μακρηγορήσω. Και φυσικά καταλαβαίνω ότι είστε κουρασμένοι. Και επειδή πολλά έχουν ήδη υποθεί, θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη υποθεί. Και θα είμαι αρκετά σύντομος. Ήδη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντρόφους του ΠΑΜΕ για αυτή την πρόσκληση στο 10ο συνέδριο. Είναι πραγματική τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μπορώ να σας μιλήσω ως εκπρόσωπος της ΕΤΕ της Val de Mavre. Αντιμετωπίζουμε τους ίδιους καπιταλιστές εχθρούς. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι φανερό από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά, αν θέλετε, ένας υψηλόβαθμος καπιταλιστής. Γι' αυτό ακριβώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι καταστροφικές για τους εργαζόμενους, με περικοπές των μισθών. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο καπιταλισμός δεν σκοτώνει μόνο μέσω των μισθών, αλλά σκοτώνει και πραγματικά μέσω των πολέμων. Αν λάβετε υπόψη σας πόσοι πόλεμοι έγιναν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον κόσμο. Η γαλλική κυβέρνηση ήταν απόλυτα σαφής με ωραίες λέξεις. Μας εξήγησε ότι βρισκόμαστε σε οικονομία πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι αστεί καπιταλιστές εφαρμόσουν οικονομία πολέμου ή οικονομικό πόλεμο κατά των εργαζομένων, κατά της εργατικής τάξης στη Γαλλία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη νομίζω έχει υποθεί τι συμβαίνει με τις συντάξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Γαλλία έχουμε διαδηλώσει 14 φορές. Για να μην υπολογίσουμε και όλες τις δράσεις που κάναμε, όπως παραδείγματος χάρη μπλόκα στους δρόμους, διαδηλώσεις δραδινές κλπ. Και θα πρέπει να πω ότι τελευταία πραγματικά μας εξέπληξε το γεγονός ότι πολλά συνδικάτα από όλο τον κόσμο μας εξέπληξαν την αλληλεγγύη και το γεγονός ότι ήρθε και αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ και ο Γενικός Γραμματέας, ο σύντροφος Κουτσούμπας στη Γαλλία για να μας υποστηρίξουν. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων μας, ο κεντρικός μας αγώνας ήταν ο ιδεολογικός αγώνας κατά του καπιταλισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε τον αγώνα μας, να διατηρήσουμε το ηθικό μας υψηλά και να μην υποκύψουμε στα ψευδεπίγραφα αιτήματα της κυβέρνησης. Θα πρέπει να πω ότι στην κορυφή των κινητοποιήσεων βρεθήκαμε 3,5 εκατομμύρια εργάτες στο δρόμο. Και δεν υποκύψαμε ούτε στα κίτρινα συνδικάτα. Εκείνο που σίγουρα μας έλειψε για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη είναι η ικανότητά μας, αλλά και η απουσία ορισμένων συνδικαλιστών να πείσουν, αν θέλετε, μαζικά τους συναδέλφους ότι έπρεπε όλοι να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό βεβαίως καταδεικνύει και τον ρησπαστισμό, τις ακρότητες τις οποίες, αν θέλετε, οι αντίπαλοι μας είναι έτοιμοι να φτάσουν. Είναι έτοιμοι να καταπατήσουν τα πάντα, να οδηγήσουν στην ένδια όλο τον πληθυσμό, μόνο και μόνο για να κερδίσουν, αν θέλετε, να μπορέσουν να κερδίσουν τη θέση τους, να κερδίσουν αυτά που υποστηρίζουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προετοιμάζουν το έδαφος έτσι ώστε να επικρατήσει φασισμό στη Γαλλία, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να αμαυρώσουν τους μετανάστες εργαζόμενους.
Ωστόσο, εμείς δεν έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το τονίζουμε ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γερνά. Και είμαστε έτοιμοι, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Οργανώσαμε για ένα ολόκληρο χρόνο, πολύ προσεκτικά, ένα τεράστιο αγώνα για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, που ουσιαστικά τους εκμεταλλευόταν οι εργοδότες, γιατί ήταν παράτυποι στο γαλλικό έδαφος. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα, αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους πολλές φορές και στα σπίτια τους, για να τους πείσουμε να συμμετέχουν. Να τους πείσουμε ακόμα και τις οικογένειές τους ότι θα μπορούσαμε να τους υποστηρίξουμε οικονομικά και ότι δεν θα υπέφεραν οι οικογένειές τους επειδή ακριβώς δεν θα μπορούσαν να εργαστούν, με αποτέλεσμα την ίδια ώρα, μία συγκεκριμένη ημέρα, να γίνει κατάληψη από αυτούς τους εργαζόμενους των χώρων όπου εργάζονταν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η κατάληψη συνεχίστηκε για αρκετές ημέρες, μέρα και νύχτα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι εργοδότες. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι αυτοί χρειάστηκε να μείνουν χωρίς μισθό για 5 ολόκληρους μήνες, μέχρι ότου εν τέλει το Υπουργείο να αποφασίσει να ρυθμίσει την κατάστασή τους και να είναι πλέον νόμιμα, να εργάζονται νόμιμα στο γαλλικό έδαφος. Επίσης, κάναμε κινητοποίηση κατά μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας κατά της καταπίεσης των εργαζομένων και ιδιαίτερα όσον αφορά τα μισθολογικά τους δικαιώματα. Επίσης, οργανώνουμε τους μελλοντικούς μας αγώνες, γιατί τώρα θα πρέπει να τους οργανώσουμε. Μερικές φορές σε τομείς αρκετά περιεργούς, αν θέλετε, ξένους προς εμάς, όπως τη Ubisoft, που είναι, αν θέλετε, στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών. Απασχολεί πολύ νέους ανθρώπους, νέους τεχνικούς και νέους μηχανικούς, με τους οποίους προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή, να τους εξηγήσουμε ότι είμαστε μαζί τους και να είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε τη μάχη για εκείνους. Χρειάστηκε βεβαίως, και αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά δυνατοί σε τομείς που μπορούν να μπλοκάρουν ολόκληρη την οικονομία. Χρειάστηκε χρόνο για να το καταφέρουμε, αλλά έχουμε ένα συνδικάτο στην Ευρώπη που είναι πάρα πολύ ισχυρό, στον τομέα επίσης των logistics, στον τομέα της διατροφικής αλυσίδας, και πιστεύουμε ότι θα οργανώσουμε κινητοποιήσεις σε αυτούς τους τομείς, σε αυτές τις βιομηχανίες, τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους εργοδότες. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη μέρα, 20 Νοεμβρίου. Ετοιμάζεται τις 20 Νοεμβρίου μια μεγάλη απεργία. Σύντροφοι του ΠΑΜΕ, σας υποστηρίζουμε, είμαστε μαζί σας. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, όπως είπε και ο Πιέρ Πάολο προηγουμένως, ότι σας περιμένουμε με την ΣΟ στο Παρίσι στα τέλη Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι θα έρθετε πολλοί από όσους είσαστε σήμερα σε εμάς, στο σπίτι μας. Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα εμπνευστούμε από το ΠΑΜΕ και σε συνεργασία θα μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ζήτω η αλληλεγγύη της τάξης, ζήτω η Παλαιστίνη, στο το ΠΑΜΕ.